Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το bodypress.gr είναι στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες και θα είναι μέχρι τις 3, φινάλε εβδομάδας, έχοντας υλικό για ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας στο Europa League, με υλικό το οποίο έχετε ήδη πρόσβαση όσον αφορά την ανάλυση του Ματίας Ντελίχτ, του 19χρονου κεντρικού αμυντικού αρχηγού του Άγιαξ. Που τα κάνει όλα και συμφέρει. 19χρονο αρχηγός στον Άγιαξ με 98 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Και το... Πριν καν κλείσει τα 20 του χρόνια. Στο αρχηγού που λες και στην ηλικία του που τονίζεις, μου έκανε εντύπωση, αν θυμάται, δεν ξέρω αν θυμούνται οι περισσότεροι από τους ακροατές, στο μάτς με την ΑΕΚ που είχαν γίνει τα επεισόδια που πηγαίνει πρώτος, βγαίνει μπροστά προς τους οπαδούς για να μιλήσει και να τους ηρεμήσει. 19 χρονών αρχηγός. Λέει πολλά αυτό και για η συμπεριφορά του, για το χαρακτήρα του και για εξαγωνιστικά για το πώς μπορεί να γίνει αρχηγός. Τώρα δεις τι ωραία πάσα δίνεις. Γιατί εχθές, νομίζω και μετά το μάτς του ΠΑΟΚ με την Τότεναμ στους μικρούς, όλοι σταθήκανε στο πόσο μη έτοιμοι είναι, ανέτοιμοι δηλαδή, στο κομμάτι του κόσμου και το πώς αντιδράνε. Ο άλλος είναι 19 χρονών και είναι ψυχοπνευματικά έτοιμος για να μιλήσει στους οπαδούς του. Δηλαδή, σκέψου τώρα πώς να πήγαινε ο Μιχαηλίδης. Να πήγαινε να μιλήσει στη θύρα 4 εκεί στα ναι, παιδιά. Ναι, εμείς τα έγινε. Τα λέμε. Έγινε. Και να δούμε, γιατί εγώ δεν το έχω κάνει, και τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Αν και νομίζω ότι αν ρίξουμε μια ματιά, θα ξεκινήσουμε να συζητάμε και θα μείνουμε σε αυτό στο ντέρμπι στην Αγγλία. Λοιπόν, ξεκινάω με τον Ντελίχτ. Έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο τον είχα στο μυαλό μου μέχρι τις τελευταίες ημέρες, κατά έναν περίεργο τρόπο, είχα διαβάσει περισσότερα από όσα είχα δει για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που πρώτα διάβασα κείμενα για αυτόν και μετά είδα. Συνήθως γίνεται το αντίθετο. Με κάποια αφορμή πέφτει ένα βίντεο στο μπροστά μου για έναν ποδοσφαιριστή, βλέπω, ψάχνοντας βρίσκεις και άλλα, όχι πάρα πολλά σε θέμα ανάλυσης, αλλά ψάχνουν βρίσκει και αργότερα προσπαθώ να βρω κείμενα για αυτούς, ανάλυσης όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Για τον Ντελίχτ είναι από τους παίκτες που πρώτα διάβασα και διάβασα τόσα πολλά όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, τον διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, που δεν είναι ούτε καν αρχηγικός τρόπος παιχνιδιού. Είναι άλλος τρόπος παιχνιδιού, άλλος τρόπος σκέψης, δράσης για έναν παίχτη που έχει ταπέλα του κεντρικού αμυντικού, αλλά δεν ξέρω τι δεν κάνει στο γήπεδο. Είναι αυτή η σχολή του Άγιαξ που σε οποιαδήποτε θέση κάποιος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται, αναγκαστικά και υποχρεωτικά γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε οποιαδήποτε θέση υπάρχουν οι συμπαίκτες του. Δεν, δηλαδή ο Ντελίχτ στην κίνησή του στα 2/3 του γηπέδου, όχι πίσω, εντάξει είναι λίγο υπερβολικό, αλλά μου θύμισε λίγο Matrix, τη σκηνή που του λένε ξέρεις να οδηγείς ελικόπτερο και κάνει μία ναι, πληκτρολογεί, κατεβαίνει το λογισμικό στο μυαλό του και λέει μία ναι, ξέρω. Τόσο απλό. Ναι, αυτό. Αυτό. Λες και του λέει κανένας, ναι, τώρα που θα πας μπροστά σε αυτή τη φάση, ξέρεις να κινηθείς λίγο και ως εξτρέμ, να βοηθήσεις αν... Επειδή δεν έχει ανέβει το back, να κάνεις λίγο overlap ή έστω underlap να μπεις μέσα. Ναι, τώρα έγινε. Πάμε. Αυτό. Εντάξει, μιλάμε για ένα παιδί που είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Έχει πολύ καλές επαφές με την μπάλα. Πηγαίνει πάρα πολύ δυνατά στις μονομαχίες. Αλλά ταυτόχρονα και οι μεταβιβάσεις του είναι πάρα πολύ σωστές. Και νομίζω ότι σε αυτά, okay, σε εισαγωγικά, τα βρίσκεις σε ένα επίπεδο υψηλό. Αυτό που δεν βρίσκεις. Και νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό του χαρακτηριστικό, είναι η αντίληψη που έχει. Δηλαδή ο τρόπος που και προλαβαίνει και προλαμβάνει και δεν περιμένει σε ένα παιδί 19 χρονών να έχει τόσο μεγάλη αντίληψη του που βρίσκεται και τον τρόπο που θα τοποθετηθεί. Η αντιδράση του και η ταχύτητα συμμετοχής στη φάση για το ύψος του. Λες, okay, δηλαδή. Βέβαια, γι' αυτό συζητάμε τόση ώρα για αυτόν. Το βίντεο υπάρχει στη σελίδα μας στο Facebook, στο repress.gr. Είναι 6 λεπτά για να μπορείτε να καταλάβετε όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε με λόγια να σας περιγράψουμε. Να καταλάβετε γιατί ο Ντελίχτ ξεχωρίζει, γιατί ξεχωρίζει τον Άγιαξ, γιατί δεν θα μείνει στον Άγιαξ και το δεν θα μείνει στον Άγιαξ δεν το λέω με κακία προς τον Άγιαξ. Ίσα ίσα ο Άγιαξ γι' αυτό τον έβγαλε
Για να τον πουλήσει. Γεια σας, παιδιά. Αυτό είναι το καινούργιο μας project. Σας αρέσουν τέτοια αμυντικοί? Θέλετε να βγάλουμε κι άλλους? Να προσπαθήσουμε. Το ένα από τις project έχει ήδη πουληθεί. Τώρα πάει να πουλήσει το δεύτερο σε μία σεζόν. Νομίζω το καλοκαίρι δύσκολα θα συνεχίσει. Θα βρεθεί ομάδα που θα τα στάξει για να τον πάρει. Είναι και ένα θέμα αυτό συζήτησης. Γιατί ο Ντελίχτ θα είναι μια επένδυση για μια ομάδα που θα τον πάρει. Και αυτομάτως όταν σκέφτομαι να κάνω μια ομάδα επένδυση, προσπαθώ να σκεφτώ ποια ομάδα έχει. Δεν έχει θέματα προπονητή. Έχει λεφτά. Και έχει ήδη ένα project στο οποίο μπορεί να εντάξει τον Ντελίχτ. Γιατί ναι, είναι για τις top ομάδες. Ας πάρουμε μία-μία. Για την Μπαρσελόνα είναι. Είναι. Είναι γιατί. Ναι, είναι γιατί. Πονάει εκεί. Ψάχνει. Για τη Ρεάλ είναι. Το ερωτηματικό μου στη Ρεάλ πηγαίνει στο τι project θα ακολουθήσει το καλοκαίρι. Θα πάρει προπονητή. Θα ρίξει λεφτά στην επίθεση. Η Ρεάλ νομίζω ότι είναι σύλλογος που ανεξαρτήτως του προπονητή, όταν υπάρχει κάτι καλό στην αγορά, το παίρνει και αργότερα με οποιοδήποτε προπονητή το αξιοποιεί και ανάλογα. Εκεί ίσως παίζει ρόλο και η άποψη του Ράμος, λιγάκι. Λέω εγώ κακοπροαίρετα για το ποιον θέλει για παρτενέρ του. Όχι, πρόσεξε τώρα. Έχει δίκιο, γιατί έτσι είναι. Πρόσεξε τώρα. Δεν είναι κακοπροαίρετα. Είναι η αλήθεια. Είναι, και η Ρεάλ το έχει αποδεχτεί αυτό. Ζει με αυτά με πράγματα τα οποία σε άλλες ομάδες είναι παθογένειες, η Ρεάλ ζει με αυτά. Και με επιτυχίες, έτσι αυτό. Δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση. Ζει με παίκτες οι οποίοι μαζεύτηκαν και κάναν γεύμα για να διώξουν τον Μουρίνιο πριν από 4 χρόνια, 5 χρόνια. Έτσι. Με όλα αυτά, η Ρεάλ σήμερα λοιπόν σβήνει κεράκι και συμπληρώνει 1000 συνεχόμενες ημέρες ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πω. 1000 είναι τρελός ο αριθμός. 1000. Έχει 1000 μέρες που αποκαλείται πρωταθλήτρια Ευρώπη. Από τον Ιούνιο του 2016. Ναι, ναι. Και είναι η μοναδική που το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Έτσι. Ναι. Πάλι το. Αν φτάσει πάλι τα 5. Εν τω μεταξύ, όση ώρα μιλάμε, έχει ξεκινήσει η κλήρωση για το 2016 του Europa League. Να ρίξουμε μια ματιά στα ζευγάρια που βγαίνουν σιγά-σιγά, να δούμε τι περιμένουμε να δούμε σε 2 εβδομάδες βέβαια τα παιχνίδια αυτά. Έχει βγει ήδη Chelsea, Dynamo Kiev, η ομάδα που απέκλεισε τον Ολυμπιακό και με τον οποίο ασχοληθούμε και στην πορεία. Κόντρα στην Chelsea. Ναι. Άρεσε, αυτά. Ωραίο ζευγάρι. Μας δίνει ψωμάκι. Θα είχαμε Chelsea Ολυμπιακό τώρα, ε. Θα χάναμε τέτοιο παιχνίδι. Πιθανό. Η Φραγκφούρτη. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Ίντερ. Δυνατό ζευγάρι αυτό. Δεν είναι δυνατό ζευγάρι. Όχι. Η Άιντραχτ θα τους κάνει μια χαψιά. Ναι, και εγώ εκεί είμαι. Στο 2-1, στο 2-1 η Σαχτάρ είχε 2 δοκάρια χθες, να σας θυμίσω. Καρδιοχτύπησε η Άιντραχτ. Λοιπόν, σας έχω πει ότι τις περισσότερες φορές προτιμώ το λεπτό προς λεπτό. Για να βλέπεις να έχεις σφαιρική. Εγώ να πω την αλήθεια, το έκανα στα παιχνίδια των 8. Στον 10 έκατσα είδα Ολυμπιακό μόνο. Αλλά στον 8 είδα το λεπτό προς λεπτό κι εγώ. Το ζευγάρι αυτό τη Άιντραχτ με την Σαχτάρ μου έκανε κλικ από πριν. Και μου έκανε κλικ για αυτήν την Άιντραχτ. Ναι. Να δω. Πάλι έχω ακούσει αρκετά. Και... αυτός ο Ρέμπιτς. Πολύ μου άρεσε. Καλοδουλεμένη ομάδα. Είναι καλοδουλεμένη ομάδα. Ναι. Συνολικά. Τα τελευταία χρόνια νομίζω είχε γενικότερα μια σταθερή πορεία, ας το πούμε έτσι. Που φτάνει. Ίντερ δεν μου γεμίζει το μάτι. Το θέμα είναι το εντελώς αντίθετο, άλλο πρόσωπο. Η Ίντερ τώρα με αυτά τα ενδοσωτερικά προβλήματα που έχει με Ικάρντι, με Νάρα, με. Σε παρακαλώ. Πρόσωπο, να σου πω κάτι. Αντί να ασχοληθούν με το τι θα γίνει στο γήπεδο, έχουν ασχοληθεί με όλα τα υπόλοιπα. Να φύγω λίγο από την ανάλυση και να πάω στη δουλειά μου. Να είμαι εγώ τώρα να καλύπτω ρεπορτάζ τη Ίντερ. Και να μου λέει ο αθλητής μου τι έχουν να γράψουμε σήμερα, παλικάρα μου. Για την Άρα. Θα δώσει η Νάρα μια συνέντευξη και πρέπει να δούμε τι θα. Σε ποια είναι καλά. Όχι, θέλω. Τη σέβομαι απεριόριστα. Τη σέβομαι. Αλλά είναι άλλο να σέβεσαι έναν άνθρωπο και άλλο από τη γυναίκα παύλα μάνατζερ ενός ποδοσφαιριστή να χορεύει ένας ολόκληρος οργανισμός. Οργανισμός. Η Ίντερ. Όχι. Η Φροζινόνε. Η Ίντερ. Εντάξει. Αν μας κάπου... ακούσει το Ράι τώρα θα λένε τα δικά τους, εντάξει. Κάπου όπα δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε Δυναμό Ζάγκρεμπ Μπενφίκα. Εύκολα η Μπενφίκα πιστεύω θα περάσει. Πέρασε η Μπενφίκα, πέρασε. Νάπολι Ζάλτσμπουργκ. Βαλένθια Κρασνοντάρ. Σεβίλη Σλάβια Πράγας. Η Σλάβια Πράγα που έβαλε 4 εκτός έδρας χθες. Μετά από 0-0 στον πρώτο αγώνα στην έδρα της. Και έχανε και ένα 0. Ναι, με ανατροπή, σωστά. Με γκολ το οποίο είναι. Βγαίνει ο τερματοφύλακας έξω από την περιοχή να υποδεχτεί την μπάλα, την υποδέχεται. Πάει να κάνει τρίπλα, έχει δίπλα παίχτη. Ούτε τρίπλα κάνει, ούτε τη δίνει.
Και τη βλέπουμε και οι δύο να καταλήξει αλήθεια. Ναι. Arsenal, Ren και Zenit Villarreal. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Αυτό είναι. Οπότε, Zenit Villarreal. Συνοψίζοντας, όπως φαίνεται, θα έχουμε λογικά στην οχτάδα, αν λάβουμε υπόψη τα φαβορί, την Chelsea, την Νάπολη, τη Βαλένθια, τη Σεβίλη, την Arsenal, την Μπενφίκα και τώρα μία εκ των Άιντραχτ Ίντερ. Δηλαδή πάμε για οχτάδα επίπεδου προ Champions League. Πρόσεξε τι γίνεται. Εάν κλείσουν τώρα οι βαθμολογίες, επειδή γίνεται πολύς δώρος για το ότι υπάρχουν ομάδες που ψάχνουν το Champions League μέσω του Europa. Υπάρχει η Chelsea, υπάρχει η Arsenal, υπάρχει η Valencia. Υπάρχουν αρκετές. Ναι, που, είναι που θα ψάξουν αυτή τη διαδρομή. Στα προθήματά τους και θέλουν να βγουν μέσα από εκεί. Που θα το ψάξουν από εκεί. Η Salzburg είναι και αυτό ενδιαφέρον project. 3-0 χθες, έτσι. Έχει και ωραίος παίκτης, ειδικά μπροστά. Δεν έγινε άσος και γκολ αυτό, 3-0. Ναι. Στη σχηματική πινελιά που υπάρχει πάντα. Σε κάθε ποδοσφαιρική συζήτηση, δεν λείπει ποτέ. Ωραία ζευγάρια πάντως. Θα έχουμε υλικό πολύ στον επόμενο γύρο. Εγώ την Άσενα δεν ξέρω γιατί, θα την κοντράρω πολύ σε αυτό το ζευγάρι με την Ρεν. Πάω με αυτόν που έχει κίνητρο και όχι με αυτόν που παίζει θεωρητικά σε ένα θεσμό που τον έχει, που την, σαν οργανισμό τον υποτιμάει από την πρώτη μέρα. Ναι, βέβαια πέρσι έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, από την Ατλέτικο αποκλείστηκε. Εντάξει. Μέσα στο DNA τη είναι. Και εδώ να λάβουμε υπόψη ότι η Arsenal φέτος είναι στη μετά-Βενγκέρ εποχή. Οπότε ίσως θέλει ο Έμερ να κυνηγήσει μέσα αυτού του δρόμου και το εισιτήριο για το Champions League. Τα είχαμε πει για τον Έμερ, ο οποίος έχει 12 προκρίσεις. Ακριβώς. Σε νοκάουτ φάσεις. Δεν είναι λίγες. Η Σεβίλη κούτσα-κούτσα, όπως φαίνεται, εύκολα θα πάει πάλι στην οχτάδα. Η Σεβίλη λες και είναι... Οπότε δεν μπορεί να την ξεγράψει με τίποτα, για να είναι ακόμη και στο τελικό ξανά, ναι. Η οχτάδα του Europa League έχει γίνει η Σεβίλη και οι άλλες. Τις άλλες 7 ψάξτε. Ωραία, ωραία ζευγάρια. Μια και έδωσε αφορμή την κλήρωση του Europa League, πάμε λίγο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού που το είδες και εσύ, Γιώργο. Είδα και εγώ μεγάλο μέρος του. Εγώ πίστευα σε πρόκριση του Ολυμπιακού. Πίστευα σε νίκη του Ολυμπιακού. Στο πρώτο 20 λεπτό το πίστευα και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Βλέποντας εκείνο το κενό που είχαν οι Ουκρανοί στα δεξιά και ο Ποντένσε να σπάει συνεχώς στο Τζιμίκα, 2-3 φορές το ίδιο μοτίβο επαναλαμβανόμενο, όπως μας έχουν μάθει και εδώ οι coach να λέμε. Πίστευα ότι θα το βρει τον γκολ. Μοτίβο επαναλαμβανόμενο λέγεται αυτό. Μια κίνηση παιχτών στον αγωνιστικό χώρο που επαναλαμβάνεται. Σωστά, σωστά. Μοτίβο η σέντρα να πηγαίνει στο πουθενά δεν λέγεται. Είναι αστοχέλη που. Αυτό όντως. Γιατί είναι. Η συνέχεια ήταν αυτή. Ακριβώς, σε κάθε φάση. Η βραδιά η χθεσινή του Τσιμίκα ήταν η κακή του βραδιά στο παιχνίδι. Και μέτρησε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και όλο αυτό έφερε τον Ολυμπιακό να ξαναπάει να βρει ένα άλλο το πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πήγε να χτυπήσει με τους Ποντένσε Τσιμίκα στο μάτς, βρίσκοντας χώρους. Ο Ποντένσε διάστηκε με τον Τσιμίκα και ο Τσιμίκας άρχισε να βγάζει σέντρες. Είχε μια αστοχία σε βαθμό 80% ο Τσιμίκας. Συμβαίνει αυτό. Μπορεί να συμβεί. Ο Ολυμπιακός επιμένει αυτή την πλευρά και πηγαίνει με τον Ποντένσε. Ο οποίος Ποντένσε το χθεσινό του μάτς είναι για ανάλυση. Να το κάνουμε ένα player profile και να έχουμε φάσεις μόνο από το χθεσινό μάτς. Γιατί θα βρούμε μοτίβα σε όλα τα υπόλοιπα. Για το πόσο ανούσιος ήταν. Εμείς. Ναι. Και ο Ντίας πολύ κακός χθες. Σε σχέση με αυτό που είχαμε δει στο προηγούμενο παιχνίδι από τον Ντίας. Γι' αυτό και τον άλλαξε το ημίχρονο έτσι. Ο Ποντένσε ήταν χθες ο ορισμός του. Παίρνω την μπάλα, δείχνω σε όλους ότι μπορώ να τριπλάρω. Και είδε την ολοκληρώνω, ή όταν κάνω τρίπλα κάνω κακή πάσα, ή όταν κάνω τρίπλα κάνω δεύτερη τρίπλα. Τα δύο πρώτα τα ανέχομαι. Το τρίτο δεν το ανέχομαι. Ναι, δηλαδή αν έβλεπα στην ομάδα μου έναν παίχτη σαν το Ποντένσε, κάποια στιγμή χθες μπορεί να σηκωνόμουν και να θυμόμουν λίγο τα γαλλικά που μέσα στη λιμάνα μου όταν ήμουν μικρός και μάθαινα. Θα με φτάνει στα ωριά μου, πιστεύω. Δεν ξέρω από πού προκύπτει το ότι πίστευες τόσο πολύ τον Ολυμπιακό. Εγώ ειλικρινά σου το λέω, δεν το πίστευα καθόλου. Ήμουν βέβαιος ότι θα κερδίσει η Δυναμό. Πρώτον, δεν με γέμιζε το μάτι η Δυναμό. Δεύτερον, πίστευα ότι ο Ολυμπιακός ως οργανισμός θα παίξει το τελευταίο του χαρτί που ήταν η Ευρώπη. Το μόνο το αποκούμπι.
Γιατί το κύπελλο έχει ακόμα δρόμο. Έχει προκριθεί, ούτως ή άλλως θα πηγαίνει με τελικά. Δηλαδή το πρωτάθλημα το έχασε στη Τούμπα. Αυτό νιώθουν στον Ολυμπιακό. Και είχαν ρίξει στο μυαλό τους ότι μπορούν. Με βάση. Το θέμα είναι, και συγγνώμη που σε διακόπτω, μπορούν. Θα σου πω τώρα, με βάση το δεύτερο ημίχρονο και τον τρόπο με τον οποίο ο Φορτούνης έδωσε ψυχολογία σε άλλους. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού ΑΕΚ, το κέρδος του Ολυμπιακού ήταν ότι ο Φορτούνης έδωσε ψυχολογία στους υπόλοιπους. Ξεκάθαρα. Ο Φορτούνης είτε έχει είτε δεν έχει ψυχολογία, ο τρόπος με τον οποίο παίζει φτιάχνει τους υπόλοιπους. Αλλά με αυτή την νίκη που κάνανε και τις συνεργασίες που είχε με τον Χασάν, τους έδωσε ψυχολογία. Και περίμενα πολλά περισσότερα από τον Δίας. Ο Δίας χθες ήταν αλλού για αλλού. Και φάνηκε αυτό σε μια φάση που φεύγουν 3-3, αν θυμάσαι, μια αντεπίθεση. Ναι. Και εκεί έγινε και έξαλλος ο Μαρτίνς, γι' αυτό μετά τον άλλαξε μάλλον στο ημίχρονο, που δεν δίνει την πάσα που το πιο απλό μπορούσε να κάνει ήταν. Για να βγει και πιο σωστά η ανάπτυξη επιθετική. Εγώ τον Ολυμπιακό τον βλέπω σαν μια ομάδα που έχει συγκεκριμένες παθογένειες όλη τη σεζόν. Παθογένεια του νούμερο 1 ποια είναι, δεν μπορεί να βάλει γκολ. Δεν έχει το εύκολο γκολ. Χθες δεν έβγαλε και φάσεις πολλές όπως συνηθίζει να βγάλει στα προηγούμενα παιχνίδια. Χθες είχε 4 φάσεις, στις οποίες αν είχε ένα καλύτερο σέντερφορ ή γενικότερα οι παίχτες που τέθηκαν να ολοκληρώσουν τη φάση να ήταν να είχαν καλύτερα τελειώματα, θα είχε σκοράρει. Και δεν είναι θέμα βραδιάς πλέον. Είναι θέμα για τον Γκερέρο, δεν είναι θέμα βραδιάς. Είναι θέμα για τον Χασάν, για τον Μασούρας κάνει, θα μπορεί να κάνει λίγο καλύτερο τελείωμα, θα σκοράρει. Ενώ παρόλα αυτά που κάνει καλό τελείωμα, γιατί είναι δύσκολο το σουτ. Τον Γκερέρο δεν τον έχω στο μυαλό μου να ματώνει δίχτυα. Να σου το πω έτσι. Αν το Χασάν είναι τέτοιο. Ο Χασάν μου φαίνεται λίγο καλύτερο. Αν το Φορτούνη, πώς θα βρει γκολ. Δηλαδή, εγώ έλεγα πα να παίξει ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν μου βγαίνει ο Φορτούνη. Πώς θα σκοράρω. Όχι, ο Ποντένσε δεν βάζει γκολ. Εγώ πίστευα σε καλύτερη συνεργασία Φορτούνη Χασάν. Ο Χασάν έχει. Μου αρέσει ο Χασάν στον τρόπο με τον οποίο κινείται, υποδέχεται και προσπαθεί να τελειώσει φάση. Έχει αυτά τα στοιχεία. Εκτός, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ο Μασούρας ήρθε στον Ολυμπιακό έχοντας κάνει μια χρονιά στον Πανιόνιο με αρκετά γκολ. Και όχι αρκετά γκολ. 6 συνεχόμενα παιχνίδια νομίζω είχε σκοράρει στο τελείωμα. Από αρχές Νοεμβρίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Είχε ψυχολογία. Σίγουρα μέχρι να μπει στο ρυθμό του ενός του Ολυμπιακού θα πάρει. Γιατί αυτός το πραγματικά έχει. Άλλο, δεν το συζητάω. Εγώ χθες δεν το βάζω στην εξίσωση. Απ' στην εξίσωση βάζεις τον Φορτούνη, τον Ποντένσε, τον Χασάν. Λες αργότερα να αναφέρεις. Γι' αυτό δεν αναφέρθηκα καθόλου στο Μασούρα. Ποιος το σκοράρει. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Δεν περίμενα να δω κάτι άλλο. Και χθες βγαίνει ο Φορτούνης και ο Ολυμπιακός κάνει 3 μεγάλες φάσεις. Ναι. Ακόμα και την τελευταία που είναι ευκαιρία για του Νάτχο στο 91. Γιατί βάζεις εκεί τον γκολ και πας σε 3 λεπτά. 3 λεπτά, ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Που ο Ολυμπιακός και στα γεμίσματα με Σισέ και Βούκοβιτς έχει δείξει ότι είναι και καλό. Έχει πάρει 4-5 παιχνίδια στο 90. Εγώ από το 70 και μετά περίμενα πολύ διαφορετικό. Να, έτσι όπως κυλούσε το παιχνίδι, περίμενα τον Ολυμπιακό να του κλείσει τα καρέ του. Δεν το έκανε. Στο βαθμό που θα μπορούσε. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έκανε γιατί η δυνάμω του θύμιζε συνέχεια ότι ξέρεις τι, έλα, ανοίξω. Ναι, ναι. Ανοίξω. Στο πίσω μέρος λες, χώρο, ναι. Υπήρχε και η Τούμπα στο πίσω μέρος. Με βάση ανοίξω. Γιατί σου λέει η Δυνάμο. Με ένα δεύτερο γκολ τελείωνε η πρόκριση. Η Δυνάμο γκολ έβαλα, ισοφάρισα, σε μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός υποσυνείδητα αλλά γύρισε πίσω στο Καρεσκάκι. Που έγινε θέμα ζήτηση που εγώ το κατανοώ. Όταν μια ομάδα έχει τόσα αμυντικά προβλήματα, έχει καεί σε πολλούς χειλούς. Το φυσούσε το Γιώργο την περασμένη Πέμπτη. Σε αυτό που λες τώρα. Η μία παθογένεια που ξεκινήσαμε να λέμε είναι το γκολ που δεν το βρίσκει. Η άλλη παθογένεια του Ολυμπιακού έχει αμυντικά προβλήματα. Στο γκολ που τρώει ο Ολυμπιακός, μέσα στην περιοχή του βρίσκονται 6 ποδοσφαιριστές. Ναι. Και πάλι όχι εκεί στο ημικύκλιο τα κενά 6. Είναι συνεχώς. Στις περισσότερες φάσεις που βγάζει Δυναμό, εκεί στο ημικύκλιο δεν έχει παίκτη ο Ολυμπιακός ποτέ για να κόψει. Είτε σουτ, είτε κάθε την πάσα. Στο γκολ που βάζει, το ευθύνη έχει ο Ζήλι Ντίας, αν θυμάμαι καλά στο βίντεο, γιατί δεν γυρίζει να μαρκάρει το αντίστοιχο αριστερό μπακ. Ναι, 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 σωστό. Ο οποίος κάνει την παράλληλη και βάζει γκολ. Επίσης έχει ευθύνη και ο Μπουχαλάκης που χάνει είναι την πρώτη πάσα. Επί μισό λεπτό είναι εκεί και περιμένει σαν να λέει παιδιά, εγώ δεν με είχα καταλάβει κανένας. Δεν με καταλάβει κανένας. Μένω ανοιχτά να πάρω το πλάτος γιατί τους έχετε βάλει όλους μέσα στην περιοχή και είμαι ελεύθερος. Και βλέπεις τον Ζιλντίας, αφού φυσικά υποδέχεται την μπάλα ο αριστερός μπακ, τότε κάνει μια κίνηση. Πολύ αργά. Ναι. Ακριβώς. Το θυμίζει. Είχε χρόνο να κάνει τα πάντα. Κατόπιν ερώτηση, χρόνια πολλά. Δεν είχε νόημα. Έτσι νομίζω ότι έδειξε χθες τα προβλήματα που έχει σαν οργανισμός φάνηκαν. Το γκολ και η αμυντική του. Τον Ολυμπιακό. Τον οποίο τον έχουμε αναλύσει αρκετά. Στο τέλος χρονιάς νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει το
ποδοσφαιρικά λογικό. Τι εννοώ? Θα έχει κρατήσει τον προπονητή του, αλλά θα έχει ψάξει να βρει το τι φταίει στο ρόστερ του όσο δεν πάει. Αν κάτσουμε και μετρήσουμε τις αρχικές ενδεκάδες του Ολυμπιακού μέχρι τώρα, θα δούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει τερματοφύλακα. Μέσα σε χρονιά άλλαξε τερματοφύλακα. Γιατί είχε πιστεύεις είχε τρόπο ότι να... αυτό ήταν λογικό? Όχι, όχι, πρόσεξε να σου πω πού θα καταλήξω. Είχε αλλάξει τερματοφύλακα. Είχε το Γιαννιώτα βασικό, έχει τον Σα. Στην τετράδα έχουμε δει. Δεν είμαι υπερβολικός να θα πω 8-9 διαφορετικές τετράδες. Ναι. Εντάξει, περισσότερο χρόνο συσσεύγω στο δίδυμο, αλλά ισχύει ότι άλλαξαν... Στη διάδα των χαφ... Εκεί και αν έχουμε διαφορετικές... Μπουχαλάκης, θα έκανε τη δουλειά του ο Μαρτίνς με την επιμονή του. Με την επιμονή του Μπουχαλάκη αρχικά. Κάτι θα έβλεπε όμως. Κάτι θα έβλεπε για να τον έχει συνέχεια εκεί. Και αν δεν έβλεπε κάτι στο Μπουχαλάκη, δεν έβλεπε κάτι στους υπόλοιπους. Και φάνηκε. Σωστό. Έτσι. Μεσοεπιθετικά το πήγε όσο μπορούσε με τον Φορτούνη και τον Ποντένσε. Έβγαινε ο Λάζαρος. Και επιθετικά νομίζω ότι κάποια στιγμή η απόγνωση στον Ολυμπιακό έφτασε. Πώς λένε εσένα, εγώ είμαι επιθετικός, δεν πειράζει. Δεν μας να δοκιμάσουμε, μήπως τη βάζεις μέσα. Αυτό. Και όλο αυτό με τον ίδιο προπονητή. Το λέω αυτό διότι λένε ότι η εύκολη λύση είναι να διώξει τον προπονητή. Ναι. Ο Ολυμπιακός πήγε στη δύσκολη λύση. Το γιατί δεν το ξέρω. Γιατί δεν βρήκανε άλλον. Γιατί πίστηκαν ότι μπορούν να τη γυρίσουν σε ζών. Γιατί δημιουργούσε το ποδόσφαιρο του Μαρτίνες. Είναι δημιουργικό. Δηλαδή δημιουργούσε πολλές ευκαιρίες. Νομίζω αυτό τον κράτησε και στο λιμάνι. Είχαν λοιπόν κάποιο λόγο αγωνιστικό να βασιστούν και να πούνε ότι ξέρετε τι, η χρονιά δεν μας πάει όπως την θέλαμε. Στην Ευρώπη καταφέραμε σε ένα μάτς τελικό να το πάρουμε με το σκορ που θέλαμε και μαγιά μας. Το κύπελο βγαίνει γιατί είμαστε Ολυμπιακός και το κύπελο θα μας απασχολήσει το Φεβρουάριο όπως και γίνεται. Το πρωτάθλημα δεν μας βγαίνει, αλλά κακά τα ψέματα η φετινή χρονιά για τον, όχι τόσο για την ΑΕΚ. Όχι, θα τη βάλω και στην εξίσωση την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είχε την αφαίρεση βαθμών μέσα στη σεζόν. Δεν την είχε από την αρχή όπως ο ΠΑΟΚ. Και ούτε παιχνίδι διακόπηκε, τέλος πάντων, ούτε τίποτα. Χωρίς να είναι αυτό μομφή για το αν ήταν σωστή η απόφαση για την αφαίρεση βαθμών. Ολυμπιακός και ΑΕΚ είχαν τη σύγκριση μιας ομάδας η οποία έχει φτάσει 22 Φεβρουαρίου και δεν έχει χάσει. Δηλαδή το μέτρο σύγκρισης ήταν πολύ ψηλό. Υπό κανονικές συνθήκες, το κανονικές συνθήκες εννοώ να μην έχω μια ήττη ομάδα. Γιατί είναι θέμα συζήτηση το να υπάρχει μια ήττη ομάδα τέλος Φεβρουαρίου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι βαθμοί που είχε ειδικά ο Ολυμπιακός θα του έφταναν να είναι στο κόλπο. Απλά ήταν τόσο πιο δυνατός ο ΠΑΟΚ που έκανε το απόλυτο δηλαδή και ήταν εξωπραγματικά το νούμερο του ΠΑΟΚ. Θέλεις να πεις παρά τα νούμερα τα φυσιολογικά. Θυμίζω την τοποθέτηση του Μαρίνου Ζουνίδη όταν δήλωσε την παρέτησή του από την ΑΕΚ που είπε ότι ξέρετε, εγώ παρετούμαι από την ΑΕΚ διότι η ΑΕΚ δεν έχει πάει καλά, αν και έχει ένα βαθμό λιγότερο από ότι πέρυσι την ίδια αγωνιστική. Ναι. Άρα για την ΑΕΚ δύο φορές δεν ήταν η ΑΕΚ. Σωστά. Νομίζω ναι ότι τη διαφορά την έκανε το τόσο καλό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ που όλοι είχαν αυτό σαν μέτρο σύγκρισης. Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Όπως στην Αγγλία, για παράδειγμα, όπως στην Αγγλία η Λίβερπουλ έχει χάσει πρωτάθλημα και που έχει πάρει 86 και 84 βαθμούς. Ναι, και τότε να έτσι η ομάδα σου πάλι και ψηλά ήταν. Γι' αυτό το λέω. Ότι πάντα υπάρχουν χρονιές τις οποίες πρέπει να τις κρίνεις βάσει του τι έχεις πάρει, του τι έχεις κάνει, του τι έχεις επενδύσει και να βλέπει. Ο Ολυμπιακός τώρα ξέρει τα λάθη του. Αν αποφασίσει ότι ξέρει τι, τέλος, ο Μαρτίνς μου κάνει. Δεν είχε τελικά δικό μας το λάθος. Και συνήθως το λάθος πληρώνεται και το λάθος σε παίκτες είναι πιο ακριβό. Σαφώς από το λάθος σε προπονητή. Το θέμα όμως εδώ είναι, σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, ότι πολλές φορές πρέπει να βλέπεις και τον ανταγωνιστή σου και με βάση αυτό να ψάχνεις το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ίσως δεν ζήγησαν τόσο καλά αυτό φέτος Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Το πόσο δυνατός θα ήταν ο ΠΑΟΚ και ήταν τελικά τη φετινή σεζόν. Ναι, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν άλλαξε και οι δυο τους άλλαξαν. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ όταν άλλαξε.
άλλαξε απότομα, αλλά έγινε καλύτερος. Λοιπόν, ας πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τελειώσουμε την κουβέντα μας επιστρέφοντας στον Delict και στο βίντεο που έχετε την ευκαιρία να δείτε όσο θα ακούτε τις διαφημίσεις στο Facebook του Reapers.gr και να συνεχίσουμε με τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, το Manchester Liverpool δηλαδή. Μην κρυβόμαστε. Επιστρέψαμε. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί του. Ανάλυσε τον Paripress.gr με Τάσο Ζέρβα, Γιώργο Παναγιωτήδη και Αντώνη Τσακαλιά στα μικρόφωνα. Στο πρώτο μισό της εκπομπής ασχοληθήκαμε αρκετά με το βίντεο ανάλυσης του Ματίας Ντελίχτ και από ό,τι βλέπω υπάρχουν και κάποια σχόλια. Ήδη οι δύο φίλοι πρόλαβαν να σχολιάσουν. Ο Κώστας λέει 20 ετών και τα κάνει όλα. Εδώ ούτε πάσα στα χαβ δεν μπορούν να κάνουν τα center back. Εντάξει, προφανώς αναφορά για τους Έλληνες. Αν και εντάξει, Έλληνες κεντρικούς αμυντικούς έχουμε δει πολλούς σε υψηλό επίπεδο. Και έχουμε και top class ακριβώς. Ναι. Ο Αλέξανδρος λέει: εντάξει, το παλικάρι είναι από τα πιο ολοκληρωμένα center back και είναι μόλις 20. Στέκονται εντάξει στην ηλικία του και στο τι έχει δώσει. Ακριβώς. Νομίζω ότι το ολοκληρωμένο center back είναι κομμάτι του Delict. Σύγχρονος, γιατί θα έλεγα, και αυτό που περιμένουμε να βλέπουμε τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερο. Αυτή η σχολή, δηλαδή, ναι, νομίζω ότι τέτοιου είδους στόπερ θα βγαίνουν από εδώ και πέρα. Είναι ένα project το οποίο το συστήνει ο Άγιαξ, σαν να λέει ότι υπάρχουν και αυτοί οι κεντρικοί οι αμυντικοί. Κοστίζουν λίγο παραπάνω. Από βγάλαμε ήδη έναν, έχετε στο μυαλό σας ότι εδώ είμαστε. Μπορούμε να βγάλουμε, να συνεχίσουμε την παραγωγή. Ασχοληθήκαμε κατά με τον Γιώργο Παλίκη με αφορμή και την κλήρωση για τους 16 εκεί που απουσιάζει ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που όχι μόνο δεν κέρδισε εκτός έδρας, αλλά έχασε και στο δεύτερο παιχνίδι με 1-0 από την Δυνάμο Κιέβου χθες το βράδυ στην Ουκρανία. Και συζητήσαμε για ακόμα μια φορά όλα όσα συμβαίνουν καθαρά αγωνιστικά στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν. Με τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια να μένει εκτός πρωταθλήματος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έτσι, γιατί μέχρι πέρυσι είχε αυτό το 19-21 και έρχεται μια χρονιά που ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα έχει. Πόσο φυσιολογικό ή όχι είναι αυτό. Αυτό λέω, ότι ο Ολυμπιακός είχε φτάσει αυτό το 19-21 και φέτος ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα έχει 19-21. 19 νίκες σε 21 παιχνίδι. Είναι το δικό του. Πώς βλέπεις, Αντώνη, το Παοκάρης, να είναι που το ανέφερες τώρα, γιατί είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πώς βλέπω το Παοκάρης. Ο Παοκ με έχει πείσει για την σοβαρότητα με την οποία μπαίνει στα παιχνίδια, είτε είναι με τον πρώτο, με τον δεύτερο, τον Ολυμπιακό, είτε είναι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Γιατί αυτά τα δύο παιχνίδια γίνανε μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας και στα δύο παιχνίδια ο Παοκ έβαλε γκολ. Στο ένα έβαλε στο τρίτο λεπτό, στο άλλο στο τέταρτο. Και στο δεύτερο είχε σκοράρει μέχρι το 30 και άλλη φορά. Στο ένα είχε βάλει δύο γκολ. Και στα δύο γκολ είχε βάλει. Νομίζω μετά το 30 έρθει το 3-0 στη Ριζούπολη. Μικρή σημασία έχει τα λεπτά. Σημασία έχει ότι ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε και τα δύο παιχνίδια. Ο Πάκο είναι πολύ σοβαρός. Επειδή πριν το διάλειμμα αναφέρθηκα τις αλλαγές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνά του, στη μεσαία του γραμμή, στη μεσοπαιδική του γραμμή. Ο ΠΑΟΚ τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό πήγε με την ίδια αρχική ενδεκάδα. Έκανε αλλαγές στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης και βάσει αυτής της ενδεκάδας πιθανότητα να γίνει μία το πολύ δύο αλλαγές. Ο προπονητής ξέρει το ρόστερ, το εμπιστεύεται. Σε ανησυχεί καθόλου, και τώρα σε ρωτάω γιατί και εγώ έχω ερωτηματικό, σε ανησυχεί καθόλου το ότι ο Άρης στα εκτός έδρας παιχνίδια και σκοράρει και βρίσκει τους διαδρόμους για να μπορέσει να επιβληθεί και να πάρει νίκες? Γιατί νομίζω έχει 3 εκτός έδρας νίκες και με καλά αποτελέσματα. Κατά πρώτον, ο Άρης έχει καταφέρει να βρίσκεται ψηλά και διεκδικεί θέση στην πεντάδα, διότι έχει καταφέρει να καθαρίσει τα λεγόμενα μικρά παιχνίδια και ειδικά τα εκτός έδρας. Ξέρει πάρα πολύ καλά να στείνεται στον αγωνιστικό χώρο και να περιμένει να ψάξει να βρει διαδρόμους. Σε αυτό τώρα επάνω, γιατί η ανησυχία έχει βάση. Ο ΠΑΟΚ ξέρουμε καλά ότι στην αμυντική του μετάβαση έχει πρόβλημα. Ναι. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι ένα πλεονέκτημα για τον αντίπαλο, που στην επιθετική του μετάβαση
είναι πολύ καλός γιατί έχει ταχύτητα πολύ και κινείται καλά στους κοινούς χώρους. Σαφώς. Εκεί νομίζω ότι αν ο Άρης αντίστοιχα θα πρέπει να στοχεύσει σε αυτό και ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα θα πρέπει να προσέξει πολύ. Εδώ βέβαια ο ΠΑΟΚ είχε αυτό το πρόβλημα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το ξεπέρασε. Λόγω ανισορροπίας αριθμητικής. Είχε το ίδιο πρόβλημα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Το ξεπέρασε. Το ξεπέρασε γιατί έμεινε πίσω την μπάλα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Νομίζω ότι το βρει τον τρόπο ο Λουτσέσκου να. Και εδώ είναι σημαντική παράμετρος για το αν θα παίξει ή όχι τελικά ο Τόνσο. Γιατί είναι ένας παίκτης που βοηθάει πολύ σε αυτό το στυλ παιχνιδιού του Άρη και έχει είναι αμφίβολη η συμμετοχή του. Ναι, σήμερα θα ξεκαθαρίσει. Όπως τον κάναμε και ανάλυση, μεταβιβάσεις του στο κενό χώρο. Ναι. Λογικά στη Τούμπα θα έχει 25.000 κόσμο. 25-26. Θα έχει πολύ κόσμο τέλος πάντων. Είμαι σίγουρος ότι οι 11 στου 10 θα πάνε έχοντας στο μυαλό τους θρίαμβο, πατήσουν στο λαιμό. Πάμε, βάλουμε 5, 6, 7, 12, 15. Γι' αυτό ακριβώς 23-42. Το λες, γι' αυτό το λόγο ακριβώς το αναφέρω αυτό. Ωραία. Γιατί ο Άρης έχει σημαντικό πλεονέκτημα. Σε εισαγωγικά έτσι πλεονέκτημα. Είναι πολύ, πολύ καλό στην επιθετική του μετάβαση και ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα μεγάλο στην δική του αμυντική μετάβαση. Η Κερκίδα λοιπόν μπορεί να θέλει ό,τι θέλει. Είναι δικαίωμά τη. Αν το δούμε και από την άλλη πλευρά, είναι πελάτες, πληρώνουν και θέλουν να δουν θέαμα και ειδικά από την ομάδα του. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει δείξει κατά πρώτον και έχει πείσει τους ποδοσφαιριστές του κατά δεύτερον ότι το θέμα μας είναι να βρούμε με ποιον τρόπο θα πετύχουμε το στόχο μας. Και ο στόχος μας είναι η νίκη. Με 1-0. Με 1-0. Μπορούμε να βάλουμε δεύτερο. Να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε τρίτο. Να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε δωδέκατο. Να βάλουμε. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι έχω πιστεί ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Λουτσέσκου διαχειρίζεται τους παίκτες του αγωνιστικά και πνευματικά δεν θα επιτρέψει να περάσει η όποια πίεση ή ανυπομονησία βγάλει η κερκίδα της Τούμπας, η οποία μπορεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού για παράδειγμα να ήταν έτοιμη να έχει υπομονή γιατί είχε στο μυαλό της τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Πάμε για δύο αποτελέσματα. Ακριβώς. Οι περισσότεροι. Γιατί πάντα υπάρχουν αυτοί που θέλουν τις χαρές και τα πανηγύρια. Επειδή... Εκεί ποντάρω ότι ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά έχει τον τρόπο να μην παρασυρθεί από το θέλω της κερκίδας. Είναι κάτι για το οποίο ο Λουτσέσκου με έχει πείσει το τελευταίο 2-3 μήνες. Πάντως, εγώ δεν ξέρω τι παιχνίδι θα δούμε. Αν θα δούμε εύκολο άσο του ΠΑΟΚ, αν θα δούμε διπλό, αν θα δούμε χ, πώς θα κυλήσει. Το μόνο για το οποίο είμαι σίγουρος και πιστεύω ότι συμφωνείτε σε αυτό και ο περισσότερος κόσμος. Θα πρέπει να ξεχάσουμε εντελώς τα παιχνίδια που είδαμε και στο ματς της Τούμπας στο κύπελλο το 1-1 και το 1-2 του ΠΑΟΚ στο Χαριλάου με ανατροπή. Νομίζω ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ διαφορετική κατάσταση από τότε αγωνιστικά. Με άλλη πίεση, άλλη ψυχολογική διαχείριση, άλλα παιχνίδια μπροστά του, άλλη ψυχολογία γενικότερα. Και ο Άρης έχει άλλο προπονητή που πολύ περισσότερο αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι από ό,τι αντιλαμβάνονταν ο Ερέρα στο σύντομο διάστημα παρουσίας στην Ελλάδα. Και διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού έχει ο Άρης από ό,τι είχε τότε, που μπορεί να ταιριάξει ως περισσότερο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και να το διεκδικήσει, να το χτυπήσει. Οπότε νομίζω θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό από εκείνα τα παιχνίδια. Εγώ σε αυτό που λες και σε αυτό που λέει και ο Αντώνης όσον αφορά την πνευματική προετοιμασία, είμαι βέβαιος ξεκάθαρα ότι θα μπουν σοβαροί μες στο γήπεδο. Το θέμα για μένα δεν είναι το αν θα μπει σοβαρά απλά. Το θέμα είναι ότι αγωνιστικά έχει δείξει, όπως ο Ολυμπιακός δείχνει μια συγκεκριμένη παθογένεια, έτσι δείχνει και ο ΠΑΟΚ όλη τη σεζόν μια συγκεκριμένη παθογένεια. Είναι αμυντική του μετάβαση. Δηλαδή σε τελείως τακτικά θέματα υπάρχει κενό εκεί. Δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Όσο πνευματικά προετοιμασμένος και αν είσαι, η ομάδα εκεί έχει πρόβλημα. Υπάρχει το ερωτηματικό, χωρίς να λέω ότι μπορεί ένας παίκτης να το αλλάξει, το ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα σε σεζόν έχει πάει με Σάχοφ Μαουρίσιο. Κάνιας. Σάχοφ Κάνιας, Μαουρίσιο Κάνιας. Και σε ένα παιχνίδι νομίζω μπήκε και ο Καντουρί εκεί. Που έλειπε ο Μαουρίτσιο. Ακριβώς. Και τώρα υπάρχει ο Ολιβέιρα. Δεν λέω ότι θα αλλάξει τόσο πολύ. Να είναι διαφορετικό, αλλά. Δεν λέω ότι θα αλλάξει. Εννοείται ένα ποδοσφαιριστής άλλου επίπεδου. Πόσο να μπορέσει όμως να βελτιωθεί η κατάσταση από το στοιχείο το physical του Σέρτζιο Ολιβέιρα. Ερωτηματικό. Περιμένω και εγώ να το δω. Σαφώς.
Γιατί από τη στιγμή που ήρθε, ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει με μια ομάδα. Τώρα δεν μιλάμε για τον Απόλλωνος Σβήνης, που να έχει κυριαρχία στο παιχνίδι του και να υπάρχει πλάνο από την αντίπαλη ομάδα να μπορέσει να αντιπιτεθεί σωστά. Είναι και αυτό ένα ερωτηματικό. Γιατί η λογική λέει πως η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ θα είναι κατά 9-10 τα ίδια με αυτήν με την Απόλλωνα Σμύρνης, δηλαδή Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπου, Βιερίνια, Ολιβέιρα, Μαουρίσιο. Και το πλέον πιθανό είναι στον άξονα να είναι ο Άκπομ στην κορυφή και ο Μπίσεσβαρ πίσω του και στα δύο άκρα να βρεθούν ο Ζαμπά με το Καντουρί. Όπως γίνεται με το Ολυμπιακό. Ναι. Δεν ξέρω μήπως βάλει τον Πέλκα λόγω του ότι είναι Έλληνας και γνωρίζει καλύτερα τα ντέρμπι. Ωστόσο, ναι. Αυτό έχει δίκιο ο Αντώνης. Είναι μια πιθανή... Πνευματικά είναι όλοι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Γνωρίζουν δηλαδή τι συμβαίνει. Νομίζω και ήδη δύο ομάδες έχουν παίξει μεταξύ τους δύο φορές. Δηλαδή και ο Άρης έχει έρθει σε Τούμπα έστω για παιχνίδι κυπέλου. Ο Μπάκο έχει πάει στο Κλειάνδης Ψυχελίδης. Λίγο πάνω κάτω γνωρίζονται και ο Άρης πήρε έναν ποδοσφαιριστή, τον Τόνς, ο οποίος ξέρει από ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, οι υπόλοιποι δεν ξέρουν τόσο πολύ, αλλά είναι παίκτης που φαίνεται. Ο Σόπης είναι καλά, θα παίξει. Ναι. Τιμωρημένο στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Πανιόνιο και δεν έπαιξε. Θα είναι πολύ σημαντική προσθήκη. Τα χαρακτηριστικά, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Σιώπη λείπουν από το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα σου πω εγώ ότι υπάρχει ο Κάνιας. Σαν αντίλογο. Τώρα, πώς χαμήλωσε τη φωνή μου, γιατί είναι ύπουλη ερώτηση. Γιατί έχω την εντύπωση ότι χαρακτηριστικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά όπως του Σιώπη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Λείπουν με την απόφαση που πήρε ο Λουτσέσκου. Ναι, γιατί... Δεν τα έψαξε. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Δεν τα θέλει στη Δεν θέλει να παίζει με ξάρι καθαρό. Ένας παίκτης στη Σιώπη, ακόμα και ο ίδιος Σιώπης, για μένα, θα χωρούσε στο ρόστερ. Αν δεν θες να παίξει με τύπου χαρακτηριστικά εξάρι, δηλαδή aggressive, μακαρίσματα, πάθος κτλ. Αν μπορείς τη δουλειά να την κάνεις με δύο οχτάρια επίπεδου σου, έτσι Ολιβέιρα, okay, κάντε να. Δεν θα πει κανένα όχι. Okay. Το θέμα είναι μπορείς να την κάνεις τη δουλειά. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ένα ζητούμενο. Γενικά έχω την εντύπωση ότι μπορεί να φαίνεται ένα ντέρμπι που ο τρίτος παρατηρητής να λέει ότι εντάξει δεν είναι ντέρμπι, υπάρχει φαβορί. Ναι, υπάρχει φαβορί. Αλλά πάντα υπάρχει αυτή η ψυχολογία με την οποία πηγαίνουν οι δύο ομάδες και επαναλαμβάνουν η κερκίδα. Μια ομάδα με τα χαρακτηριστικά του Άρη, αν πήγαινε στην Τούμπα και δεν λεγόταν Άρης, η κερκίδα δεν θα είχε την πίεση του αποτελέσματος. Νικήσε τους, φάτε τους, θέλουμε γκολ και άλλο γκολ και άλλο γκολ και άλλο γκολ. Όλα αυτά. Που η οποιαδήποτε ομάδα θα τα έβγαζε. Ο Άρης δηλαδή όταν. Αν έρθει η στιγμή να φτάσει στη θέση του ΠΑΟΚ και να τον υποδέχεται ως επίδοξος πρωταθλητής, αυτό θα θέλει. Τον αγωνιστικό του θάνατο. Δεν... Αυτά είναι. Είναι πολύ θερμητό. Δεν αλλάζουν έτσι. Πολύ θερμητό στα ντέρμπι. Εγώ το είχα πει και τις προάλλες κιόλας μια φορά, όταν μιλήσαμε για να παίξουμε μπάλα αυτό το 5-5 που το αποφεύγουμε. Ένας από τους λόγους που. Δεν έγινε ποδοσφαιριστής, όχι γιατί δεν ήμουν καλός. Εντάξει, δεν ήθελα, βαριόμουν. Αλλά δεν έχω αυτό το. Δηλαδή, θα μου έβγαζε. Δηλαδή, στο 5-0 δεν θα συνέχιζα. Οι εγωιστές όμως συνεχίζουν. Λοιπόν, αφήσαμε 4 λεπτά για ένα παιχνίδι το οποίο παίζει η Manchester με τη Liverpool. Για το άλλο τέτοιο. Κάτι τέτοιο, ναι. Για το άλλο τέτοιο. Βοηθάνε και ώρες. Βοηθούν και ώρες. Πάντως, είναι 4 η ώρα αυτό την Κυριακή. Είναι 7.30 το πάω. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Είναι στο μυαλό μου το Manchester Liverpool είναι επειδή είναι και η ίδια χιλιομετρική απόσταση. Είναι όπως αυτά τα Λάρισα Ολυμπιακός Βόλου που ζούσαμε παλιά. Γιατί πρόσφατα είδα το Ολυμπιακός Βόλου Νίκη Βόλου που την περασμένη εβδομάδα που κέρδισε ο Ολυμπιακός Βόλου και είναι πρώτος πλέον στην Γάμα Εθνική. Έτσι θα λέμε όλα αυτά. Εντάξει, αυτό το τέρμι νομίζω το ρωματικό είναι το νούμερο 1 θα παίξει ο Φαντάικ, αν θα είναι καλά. Δηλαδή, μόλις βλέπεις για να ξέρεις πώς θα κατέβει. Ο Φαμπίνια θα πήγε καλά πάντως προχθές με την Πάγια. Ναι, εντάξει, ένα παιχνίδι λαθών. Ναι, ωστόσο, έτσι. Ήταν πολύ, πολύ καλός. Έχεις πληροφορίες, Αντώνη, αν θα παίξει ο Φαντάικ. Είναι στο Old Trafford είναι αυτό το παιχνίδι, έτσι. Ναι, ναι. Εκεί στο θέατρο των Ορίνων. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ήταν τελευταία κονσίκη και ένα πέρα από το πρωτάθλημα Λίβερπουλ εκεί.
Ξέρω ανθρώπους που άμα τους έλεγαν έχεις τη ρόλα, φέρε να πας με τα πόδια μέχρι την Αγγλία. Θα φώναζαν μάνα, ζακέτα, σβάν, δύο κιλά σβάν, ζακέτα, ψωμί και ξεκινάω. Πού πας αγόρι μου, είναι λίγο μακριά. Με τα πόδια θα πάω, δεν βολεύει το αστικό, ξέρεις. Σκέψου λίγο τους φίλους στη City τώρα, Τίποτα, περιμένουν να πάνε πρώτοι. Δηλαδή τη Δευτέρα να ξυπνήσουν. Ναι, θα υποστηρίζουν το United, αυτό εννοώ. Όχι, δεν θα υποστηρίζουν το United. Δεν θα υποστηρίζουν το United. Θα υποστηρίζουν την ήττα τη Λίβερπουλ. Έτσι, δεν τα λέμε τώρα. Λίγο, ξέρει, θέλει λίγο κάλυψη, απόκριση. Το όλο θέμα. Εντάξει, τακτικά και επεκτικά νομίζω ότι η Λίβερπουλ, αν παίξει ο Φαντάικ ή και να μην παίξει ο Φαντάικ, θα ξέρουμε πώς θα κατέβει. Δηλαδή με αυτό το 4-3-3 που χαμηλώνει ο Φιρμίνιο πιο πίσω και κλείνουν οι Μανέ και Σαλάχ σαν δύο σεντερφόρ και τοποθετούν τον εαυτό του ανάμεσα στα στόπερ και τα αμυντικά, τα αριστερά, τα μπακ, α το πω έτσι. Απ' την άλλη δεν ξέρω πώς θα κατέβει ο Σόλσκερ. Δηλαδή αν θα παίξει ο Λουκάκου, γιατί δεν τον χρησιμοποιεί και πολύ τελευταία. Θα παίξει ο Ράσφορντ στην κορυφή. Έτσι πως κυλάει η χρονιά λίγο, για τους ουδέτερους είναι ότι πρέπει να παίζει, να καίγεται η Λίβερπουλ γιατί πάει για πρωτάθλημα και η United σε μια χρονιά που δεν είναι καλά να είναι στα καλύτερά της. Σωστά. Απροσδόκητα, γιατί άλλαξε με απροσδόκητα καλά. Η Manchester United πριν από δύο μήνες. Αυτή η διαφήμιση ότι μας κάνει bullying κάθε φορά τέτοια ώρα. Εκεί που πάει να ολοκληρώσει ένα ηρμό να γίνεται. Δεν θέλει, έλεος. Αυτή η. Η λιποδιάλυση. Ναι, λιποδιάλυση. Εντάξει, βέβαια είναι λιποδιάλυση στους γλουτούς. Εμείς βλέπουμε γλουτούς, τη λιποδιάλυση δεν βλέπουμε, αλλά οκ. Την άλλη εβδομάδα θα τη συνηθίσουμε. Εντάξει, τώρα θα ξεστεί σε καμιά. Σε κανένα δύο εβδομάδες είναι και η καθαρά Δευτέρα, οπότε αυτές θα κοπούν διαφημίσεις, γιατί είναι μεστία. Λοιπόν, επιστρέφουμε λοιπόν, αφήνοντας τους γλουτούς που γίνεται. Ναι, αυτό. Μπράβο. Έλεγα λοιπόν ότι είναι ότι καλύτερο έτσι πως είναι η Liverpool και η United για έναν ουδέτερο παρατηρητή. Εγώ θα έδινα ένα κλικ παραπάνω στο Rashford, σκεφτόμενος ότι είναι Άγγλος και θα θέλει να το λέει. Και μεγαλωμένος και στις και υποδομές. Αυτό το έχουν οι Άγγλοι, το έχουν όταν μπορεί να επισκεφτούν ένα δικό τους παιδί έναντι ενός άλλου. Ναι, δεν είναι θέμα ρατσισμού, είναι θέμα αγάπης προς το ποδόσφαιρο και της πατρίδας τους και, και τον τρόπο τον οποίο ναι, βάζουν πάνω απ' όλα το. Αν η United μπει τόσο καλά όπως μπήκε με την Παρί, παρόλο που έχασε με την Παρί, στο πρώτο 20 λεπτό. Μπήκε πολύ δυνατά. Μπήκε δυνατά. Επιθετικά, αρνητικά. Με πολύ aggressive μακαρίσματα, πάρα πολύ ενέργεια. Φυσικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό σε μεγάλο. Δηλαδή και το έκανε 20 λεπτά και μετά το κατέβασε το ρυθμό. Είναι ότι χρειάστηκε χρόνο για να ηρεμήσει. Ναι. Δηλαδή έδωσε τόσο πολλές δυνάμεις που δεν είχε δυνάμεις να κάνει τα βασικά. Δηλαδή όχι να πιστοχωρήσει λίγο, πήγε πολύ πίσω. Και εκεί, αφού έπαιζε με την Παρί, το κατάλαβα. Και παρέχει και την ποιότητα που. Το Σάββατο τι θα δούμε. Τι έχει το Σάββατο. Ευκολάκι, Σεβίλη Μπαρτσελόνα. Σεβίλη Μπαρτσελόνα έχει. Ναι. Με τη διαφορά μεταξύ τους στους 7. Σας γελάσω τώρα, αλλά θα το βρούμε. Εκεί πάλι και άλλα να κάνει Μπαρτσελόνα. Υπάρχει αλλά ενδιαφέρον πολύ με το σύστημα που παίζει. Δηλαδή ο σχηματισμός που παίζει Σεβίλη αυτό το 3-4-3. Και το έχουν υιοθετήσει αρκετές ομάδες στην Λα Λίγκα. Θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή. Γιατί με το 4-4-3 όταν αμήνεσαι είσαι με 5 πίσω και δηλαδή για να βρεις τρόπους και όταν δεν είναι καλά ο Σουάρες. Το 3-4-3. Υπάρχει μεταβλητή μέση που δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Okay. Το 3-4-3 πήγε να καθιερωθεί μετά το Μουντιάλ του 14. Ναι, με τον Φαν Χάλ στην United. Γενικά παίξαν πολλές ομάδες με 3 πίσω. Και έλεγα που θα γίνει μόδα. Έγινε λίγο. Εκείνη την περίοδο. Ναι. Μετά αλλά που μετά, έφυγε και τώρα να που πάλι. Αλλά μετά, επειδή κατάλαβαν όλες οι ομάδες ότι για να παίξουν 3-4-3, υπάρχουν κάποιες θέσεις που θέλουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και δεν τα βρίσκουμε. Και δεν βλέπουμε για κανένα να θέλει να βγάλει τέτοιους παίκτες. Και δεν είναι και τόσο δουλεμένο σαν σχηματισμός. Δηλαδή, περισσότεροι παίκτες από τη μέρα που μαθαίνουν σιγά σιγά τακτική μαθαίνουν το 4-4-2. Τα υποδομής όταν. Είχα ρωτήσει τον Ιγκόρ Τούντορ, μα γιατί να παίζουν οι ομάδες με 3 πίσω. Ο Τούντορ πήρε ένα χαρτί, μου σχεδίασε ένα γήπεδο, μου βάλει τις δύο αιστείες και μου λέει είναι λογικό. Όλες οι ομάδες πάνε στον άξονα.
Και με το 3-4-3 έχουμε τρεις τριάδες μπροστά από την αιστεία μας, ανά 25 μέτρα. Άμα φάμε γκολ, τότε έχουμε κάνει κάτι λάθος. Λέω, okay, είναι πολύ απλοϊκή η προσέγγιση σου. Καταλαβαίνω ότι είναι μια βάση για τη συζήτηση. Μα τη δέχομαι. Και τότε με αυτό το σύστημα ήταν και που πήρε και υπεραξία ο Μάκ. Γιατί αλλιώς δεν θα έλεγα. Δηλαδή τότε έκανε 20 γκολ εκείνη τη χρονιά. Του πήγαινε πολύ σαν το σχηματισμό εκείνο. Και σαν πρώτο σε κάποια παιχνίδια. Έμαθε να κινείται χωρίς την μπάλα. Όταν την δίνει, το δίνει όταν την αυτό το. Όταν την έπαιρνε αυτή, είχε ήδη ταχύτητα. Ευθυγάμισε το δεξί του. Και ήταν όλοι χαρούμενοι. Αυτό δεν έφερε τον γκολ. Ο Πάουκ έκανε ό,τι έκανε. Πήρε και λεφτά. Μια χαρά. Και όλα καλά. Προχώρησαν. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Το ανάλυση το παρυπρέστ.gr ήταν μαζί σας από τις 2 μέχρι και τώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Όπως πάντα, ξέρετε ότι Δευτέρα δεν ξέρουμε με τι να πρωτοαρχίσουμε να συζητάμε. Λογικά με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αλλά και ό,τι άλλο θα μας έχει κάνει εντύπωση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε να περάσετε καλά, να χορτάσετε ποδόσφαιρο. Σας περιμένουμε στην παέα μας στο repress.gr, στο Facebook, για συζητήσεις με αφορμή τις αναρτήσεις μας. Όσοι δεν το έχετε κάνει, δείτε και την ανάλυση του Delict για να καταλάβετε λίγο το προς τα που πηγαίνει η θέση του κεντρικού αμυντικού τα επόμενα χρόνια, γιατί νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να κάνει ο Άγιαξ με την παρουσία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε. Να σε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.